Επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βρετάκο. Καλησπέρα, κύριε Βρετάκο, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τον κύριο Σαρακιώτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Σαρακιώτη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πιέρα, και εμείς που είστε εδώ. Και τους αγαπητούς συναδέλφους σας. Και εμείς και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γλαβίνα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε Γλαβίνα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Βρετάκο, από το θέμα των αυτοδιοικητικών. Κυριακή κοντή γιορτή, έχουμε τους δεύτερους γύρους. Θα ρωτήσω βέβαια όχι εκεί που έχουμε γαλάζιο με γαλάζιο αντάρτη, δηλαδή που δεν είναι επιλογής, αλλά προέρχεται τέλος πάντων ή ήταν κάποτε στη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί δεν το σχολίασε και ο κύριος Μπακογιάννης, πώς τοποθετήστε όταν απέναντί σας, για παράδειγμα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, έχετε έναν υποψήφιο ο οποίος έχει τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και αντίστοιχα στο Δήμο της Αθήνας που πλέον σήμερα ο κύριος Ζαχαριάδης μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Δούκα και επίσημα είπε ότι θα τον υποστηρίξει στον δεύτερο γύρο. Θεωρείτε ότι κάτι γίνεται μεταξύ των δύο κομμάτων, ότι είναι μια ευρύτερη συνεργασία, το αντιμετωπίζετε με ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά να πούμε ένα γενικό σχόλιο. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές δώσαν ένα σαφές μήνυμα, θεωρώ. Από τις 13 περιφέρειες, στις 7 εκλέγηκε από την πρώτη Κυριακή ο υποψήφιος, ο επίσημος της Νέας Δημοκρατίας που είχε στηρίξει και ο Πρωθυπουργός, αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Στις υπόλοιπες 6 βλέπουμε ότι τα ποσοστά, ιδιαίτερα στις 4, είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή για πολύ λίγους ψήφους δεν βγήκαν υποψήφοι μας. Και βλέπουμε ότι στις 5 αυτοί που απειλούν, ας πούμε, που περάσαν στο δεύτερο γύρο, είναι στελέχοι που προέρχονται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα. Στην περίπτωση δηλαδή και τους αντάρτες τους υπολογίζετε για δικούς σας τώρα? Όχι, αλλά είναι άνθρωποι που προέρχονται από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑΙ ούτε. Στην αρχή δεν τα λέγατε έτσι. Λέγατε είναι ο δικός μας και οι άλλοι δεν είναι δικοί μας. Τώρα είναι και αυτοί οι δικοί σας. Θέλω να πω ότι αν βγάλουμε ένα πολιτικό συμπέρασμα, είναι ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Ναι. Και αυτό αποτυπώθηκε στις δύο εκλογικές κάλπες των εθνικών εκλογών και αποτυπώνεται και τώρα στις κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών. Όμως και ο αντάρτης δεν μπορεί να είναι δικό σας, γιατί δεν θα ήταν αντάρτης. Σίγουρα, αν πάντως, τον θέλατε, σίγουρα θα τον πάντως επιλέξει. Δεν προέρχεται πολιτικά από άλλους πολιτικούς χώρους. Είναι άλλο αυτό πράγμα. Λέω, εκτιμάται αυτό σαν συμπέρασμα. Δεν θα τον χρεωθείτε εσείς. Φτάσαμε λοιπόν. Δεν θα πείτε εσείς η Νέα Δημοκρατία ότι αλλά κερδίσατε. Δεν είπα εγώ ότι κερδίσαμε. Εγώ είπα ότι οι επιλογές μας, παραδείγματος χάρη ο κ. Πτωχός, έφτασε 42 ακόμα κάτι. Δεν εκλέγει για λίγους ψήφους. Άρα λοιπόν εμείς είναι επιλογή της. Καταλαβαίνετε, λέτε. Αφήστε με να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου για να απαντήσω και στο αρχικό ερώτημα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οι υποψήφοι μας θα κερδίσουν και στις επόμενες κάλπες. Είμαστε πολύ συσπηρωμένοι ακόμα αυτή τη στιγμή. Γίνονται περιοδίες και γίνεται καλή κινητοποίηση σε όλα τα στελέχη μας. Θεωρώ ότι θα κερδίσουμε και πείτε την επόμενη κάλπη. Σύμπραξη τώρα. Εκεί λοιπόν, που βλέπουμε ότι πέρασε υποψήφιος που δεν είναι αντάρτης ή από τη Νέα Δημοκρατία προερχόμενος, είναι σε μια περιοχή που είχαμε μια πολύ μεγάλη βιβλική φυσική καταστροφή. Στην Αθήνα τι είχατε? Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Και στην Αθήνα πάλι για λίγες ψήφους. Και εντάξει, αν θεωρούμε επιτυχία ότι έφτασε το 15% ένας υποψήφιος, εντάξει, το ακούω και αυτό. Αλλά βέβαια, αν το ΠΑΣΟΚ αποτιμά ως επιτυχία να πάρει 15% στην Αθήνα και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει τρίτος, πραγματικά εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτή την άποψη, αλλά δεν το θεωρώ την επιτυχία. Μάλιστα. Η δικιά μου άποψη αυτή είναι. Δηλαδή, 14. Αξιωματική, 14, συγγνώμη. Εντάξει, κύριε Τάκη. Αξιωματική αντιπολίτευση και να μην μπορεί να περάσει τον υποψηφιό της στο δεύτερο γύρο. Αυτό θεωρώ, αν θέλετε την άποψή μου, ότι έχει ένα μεγαλύτερο βάθος. Θεωρώ ότι δεν αντιμετωπίζει η αξιωματική αντιπολίτευση τουλάχιστον την τοπική αυτοδιοίκηση σοβαρά. Όταν δεν έχουν ψηφοδέλτια και τα φτιάχνουν λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ψάχνουν υποψηφίους και δεν δείχνουν τη σοβαρότητα την οποία θα πρέπει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κ. Ζαχαριάδης, νομίζω, λίγες μέρες πριν τις εκλογές ανακοίνωσε την καθοδό του, αντίστοιχα και στο ΠΑΣΟΚ. Πώς μπορεί να τους πάρει σοβαρά ο κόσμος? Μάλιστα. Ο κόσμος αυτό που θέλει είναι σοβαρές προτάσεις που θα του λύνουν τα προβλήματα. Και επειδή αυτή τη στιγμή και στην κεντρική πολιτική σκηνή η σοβαρή πρόταση είναι αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που μπορεί να φέρει αποτελέσματα και να λύσει προβλήματα, το ίδιο ισχύει και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, εάν χρειάστηκε να γίνει μια θεομηνία για να περάσει το δεύτερο γύρο ένας υποψήφιος που δεν στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό το ακούω. Από την άλλη, αλλά μπορεί να κάνει μια σύγκριση με την περιφέρεια και να πούνε ότι ο κύριος Χαρδαλιάς βγήκε από τον πρώτο γύρο με 46%, ενώ ο κύριος Μπακογιάννης δεν τα κατάφερε. Ναι, βεβαίως για πολύ λίγους ψήφους.
Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα. Για πολλές λίγες ψήφους. Έφτασε εκείνος πάρα πολύ κοντά και θεωρώ ότι την επόμενη Κυριακή θα είναι δήμαρχος. Αλλά σας λέω, αυτό που βγαίνει σαν κεντρικό πολιτικό συμπέρασμα και νομίζω αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και στις εθνικές εκλογές αλλά και στις αυτοδιοικητικές είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη, γιατί πραγματικά οι πολίτες ακούσαν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ζήτησε να στηρίξουν τις εκλογές. Κυρία Μπατζελή, χθες μας είπατε ότι οι πέτρες βάφτηκαν μπλε. Ναι, για να υπάρχουν καλή συνεργασία, γιατί πραγματικά η περιφέρεια αλλά και οι Δήμοι είναι οι βραχίονες που μπορεί να εφαρμόσουν την πολιτική, να απορροφήσουν προγράμματα κλπ. Ώστε να έχουμε μια καλή συνεργασία για να μπορέσουμε να κάνουμε τα έργα και τα πράγματα που θέλουμε για να πάει μπροστά η χώρα. Να πάμε στον κύριο Σαρακιώτη. Κύριε Σαρακιώτη, θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε το πρώτο αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών και το δεύτερο γύρο ειδικά, όπου είδαμε το κόμμα σας μέσω του Προέδρου, του κ. Κασελάκη, να δίνει απλόχερα την στήριξή του σε υποψήφιους που προέρχονται και από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Τι σημαίνει αυτό για σας, γιατί βλέπουμε ότι στον ΠΑΣΟΚ, όποτε ανοίγει η συζήτηση για συνεργασία ή για κάτι ευρύτερο, τα αντανακλαστικά είναι αρνητικά. Κύριε Πιέρο, θεωρώ ότι από τις τοποθετήσεις των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα φαίνεται η άποψη που έχουν για τον τομέα της, τόσο κρίσιμο και κέριο τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι πρέπει να είναι χειραγωγούμενη, πρέπει να είναι δέσμια του κρατικού μηχανισμού και της κυβέρνησης, να έχουμε δηλαδή υφυπουργούς, υφυπουργός Στερεάς Ελλάδος, υφυπουργός Θεσσαλίας, υφυπουργός Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή είναι η σκέψη της Νέας Δημοκρατίας για τον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δική μας είναι τελείως διαφορετική. Είναι τελείως διαφορετικός ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν το χρησιμοποιούμε προκειμένου να εξηγήσουμε τα άσχημα αποτελέσματα που καταγράψαμε κατά κύριο λόγο στις περιφέρειες, όπου δόθηκε και χρήσμα και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και ορθώς, όπως και στους μεγάλους Δήμους. Κάποιος θα μπορούσε να πει απ' την άλλη αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ. Η στάση που έχει κρατήσει και κατά τη διάρκεια των εθνικών εκλογών και κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών είναι ξεκάθαρο δείγμα το πού το πηγαίνει. Δεν γίνεται καμία συζήτηση ακόμη και στις αυτοδιοικητικές εκλογές για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και γιατί συνεχίζετε εσείς να δίνετε αυτή τη στήριξη και απλόχερα, παρά το ότι βλέπετε τη στάση που έχει το ΠΑΣΟΚ? Αυτό είναι το ορθό, κύριε Πιέρο. Το να υπάρχει ένας προοδευτικός υποψήφιος. Εγώ τον κύριο Δούκα δεν τον γνωρίζω. Αυτό που έχω παρακολουθήσει θεωρώ ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος και ορθός, και ο Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης και ο Στέφανος ο Κασελάκης, προκειμένου να αποφευθεί μια δεύτερη θητεία του κυρίου Μπακογιάννη, προσέφεραν τη στήριξη στον κύριο Δούκα και σε όποιον υποψήφιο έχει περάσει την δεύτερη Κυριακή που προέρχεται από τον προοδευτικό χώρο. Αυτή είναι η ορθή στάση. Ο κύριος Τεμπονέρας έκανε τώρα μία ανάρτηση που λέει ότι θα πάει στην Πάτρα να ψηφίσει τον κύριο Πελετίδη. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα κρατάει μία στάση ότι εντελώς γνωστή στάση, δηλαδή διαχωρίζει τη θέση του και λέει ότι να μην αποχή, λευκό. Διαφωνώ ξεκάθαρα με τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όταν στην περιφέρεια της Θεσσαλίας ο κύριος Αγοραστός, το αποτέλεσμα της δουλειάς του όλων των προηγουμένων ετών φάνηκε στις καταστροφικές πλημμύρες, πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς ένα κόμμα το οποίο θέλει να προσδιορίζεται στον προοδευτικό χώρο, νύχτα τα σχήρα του. Στον προοδευτικό χώρο. Δεν λένε ότι είμαστε κάτι άλλο. Λένε, είμαστε κομμουνιστές. Δεν λένε ότι είμαστε σοσιαλιστές. Εντάξει, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά τώρα αυτό. Στα αριστερά δηλαδή, της Βουλής. Να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Στα αριστερά έδρα να κάθεται τη Βουλή. Ναι. Πάντως ξέρετε πολύ καλά και από τη Βουλή ότι δεν μπορεί έτσι το κουκουέ. Δεν μπορεί στην περίπτωση της Πάτρας να ζητά τη στήριξη όλων των προοδευτικών πολιτών και στις άλλες περιπτώσεις που έχει περάσει ένας υποψήφιος είτε από το ΠΑΣΟΚ ή από το ΣΥΡΙΖΑ ή μια συνεργασία να νύπτει τα σχήρα. Οι πολίτες πάντως επιβεβαιώνουν την πολιτική του ΚΚΕ γιατί ανέβασε τα ποσοστά του πανελλαδικά. Διατήρησε σταθερά ουσιαστικά, κύριε Πιέρο. Πήγε κοντά στο 10% τώρα στην επικράτεια. Καλά, αυτό έχει να κάνει και με την αποχή. Αριθμητικά διατήρησε τα ποσοστά του το ΚΚΕ. Και εκτός αυτού. Και ίσως να πήρε και κάποιους ψηφοφόρους σας. Ναι, το γεγονός. Εμείς ήταν επιλογή μας να μην κατεβάσουμε σε μικρούς δήμους, ας πούμε τώρα στους 7 δήμους της Φθιότητας, όταν το ΚΚΕ κατεβάζει με τη λαϊκή συσπήρωση σε κάθε δήμο μια παράταξη και παίρνει 4, 5, 6, 7%. Ήταν επιλογή μας να μην ακολουθήσουμε αυτή τη μέθοδο και να στελεχώσουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, όπως και έγινε. Και έχουμε επιτυχίες, όπως ανεξάρτητος είναι ο νέος δήμαρχος
στη Λαμία, στην πρωτεύουσα της Θεράς Ελλάδος, ανεξάρτητος είναι ο νέος δήμαρχος Καρπενησίου, παραδοσιακό κάστρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, με την στελέχωση ανεξάρτητων ψηφοδελτίων, αν μη τι άλλο, έχουμε παρουσία σε δημοτικά συμβούλια. Έλα, Δημήτρη. Τώρα, κύριε Κλαβίδη, θα ρωτήσω το εξής. Παρακαλώ. Ο κύριος Κασελάκης είπε πολύ καθαρά ότι στο δεύτερο γύρο στηρίζουμε υποψηφίους προοδευτικούς, δηλαδή που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ ή ενδεχομένως από το ΚΚΕ. Ο κύριος Ζαχαριάδης ευθέως στήριξε τον κύριο Δούκα. Εσείς θα κάνετε μια επίσημη δήλωση όπου υπάρχουν υποψήφοι από το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τους στηρίξετε στο δεύτερο γύρο? Καταρχήν δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν δήμαρχοι? Δεν το γνωρίζω. Γιατί υπάρχουν στρατικοί. Γιατί το ρεπορτάζ δήμαρχοι λέει ότι υπάρχουν δήμαρχοι υποψήφοι από το ΣΥΡΙΖΑ που στο δεύτερο γύρο θα κονταραχτούν. Καλά, δεν είπανε μόλις ότι δεν έχουν την χρήσμα. Πώς είπα. Να μας πείτε τις περιπτώσεις και να τις εξετάσουμε. Εγώ αυτό που θα θέλω. Εγώ λέω αν θα δοθεί πέρα από τις περιπτώσεις, αν θα δοθεί μια κοινή καθαρή γραμμή, όπως είπε ο κύριος Κασελάκης, να πει και ο κύριος Ανδρουλάκης, όπου υπάρχει υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα τον στηρίξουμε. Ο κύριος Κασελάκης έκανε μια δήλωση προφανώς ένα βράδυ μετά από μια βαριά ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι προφανές. Και μίλησε μεταξύ άλλων. Θα σας πω. Και μίλησε. Δεν το θυμάμαι. Είχε πει και πριν την ήττα. Και μίλησε μεταξύ άλλων για μια μεγάλη παράταξη. Yeah. Όταν την ίδια στιγμή ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης πρόσφερε συνέντευξη του τόσο στα παραπολιτικά, αν θυμάμαι, αλλά και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στις 2 Σεπτεμβρίου, είχε πει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Yeah. Εδώ μιλάμε με δεδομένα στην πολιτική. Όχι αέρα. Δεχθήκατε όμως. Ο αρχηγός λοιπόν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο πιο επίσημο. Στο ναι, συνέδριό του για να κερδίσει την ψήφο. Την θα σας πω, θα σας πω. Τι θα πούμε, όχι. Συγγνώμη, όχι, τι εννοώ. Θα βγει ο κύριος Δούκας. Συγγνώμη, τι εννοείται, κύριε Τάκη. Θα βγει ο κύριος Δούκας και θα πει, όχι, μην με ψηφίσετε. Εδώ λοιπόν, μην μπερδεύουμε την αυτοδιοίκηση με την κεντρική πολιτική σκηνή. Ο κύριος Κασελάκης, σε ένα βράδυ δύσκολο για τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σέβομαι και δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά του, βγήκε και κάνει μια δήλωση, στηρίζει. Σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο. Ναι. Ο κύριος Δούκας έχει μια παράταξη, την οποία θέλω να απαντήσω στον κύριο Βρετάκο, γιατί ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν ήταν σοβαρές, θεωρεί δηλαδή ασόβαρες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, γιατί έγιναν τελευταία στιγμή. Άρα είναι αυτό. Δεν ήταν σοβαρό με την έννοια ότι. Άρα και ο κύριος Πτωχός και ο κύριος Χαρδαλιάς ήταν το ίδιο. Αυτή η διαχρονική περίοδο και ο κύριος Πτωχός και ο κύριος Χαρδαλιάς που τον υπερασπίζεται, ο κύριος Βρετάκος. Το ξέρετε ότι τουλάχιστον είναι για άλλο λόγο, όχι γιατί. Τον κύριο Πτωχό. Άρα ο κύριος Βρετάκος να είναι πιο μετρημένος αυτά που λέει και είναι σοβαρές όλες οι υποψηφιότητες όταν έχουν αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Και παρότι ήταν σύντομο το χρονικό διάστημα, ο κύριος Δούκας κατάφερε, έβαλε μια ατζέντα. Ένα σχετικά άγνωστο γραμματέα του τομέα ενέργεια του ΠΑΣΟΚ. Μπράβο, έβαλε ατζέντα, κινητοποίησε πολίτες υπέρ του. Όχι απαραίτητα μόνο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι στην περιφέρεια, στην Αλφα Αθηνών? Στις εθνικές εκλογές. Χαμηλό. Άρα ο κύριος Δούκας πήρε το διπλάσιο σχεδόν. Άρα κατάφερε να προσελκύσει δυνάμεις. Έχει κερδίσει πολύ περισσότερα από αυτά που κέρδιζε το ΠΑΣΟΚ. Ναι, είναι αλλά, πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αν το δούμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές, πήρε μόνο 0,9 παραπάνω από τον κύριο Γερουλάνο. Δηλαδή, εδώ προφανώς εγώ δεν καταλαβαίνω το ΠΑΣΟΚ. Γιατί και ο χρόνος προετοιμασίας παίζει και η δημοσιότητα. Ο κύριος Γερουλάνος ήταν ένας πρώην υπουργός. Το ήταν ευρύς στην πολιτική σκηνή της χώρας. Εγώ δεν εξετάζω αυτό γιατί. Εγώ λέω ότι αντικειμενικά, ενώ εσείς μιλάτε και δίνετε μία εικόνα ότι έχει συμβεί η κοσμογονία. Όχι, και το ΠΑΣΟΚ έχει πάει σούπερ στην πραγματικότητα. Κανείς από το τα αποτελέσματα δείχνουν κάτι άλλο. Για του Προέδρου, το ΠΑΣΟΚ δεν είπε ότι πήγε σούπερ. Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι επιβεβαιώνει μια σταθερή δυναμική και στην αυτοδιοίκηση. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα δημάρχων προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη, από την Κομοτηνή, από την Καβάλα. Διεκδικούμε το Δήμο στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη ακόμα μπορούμε να τα συζητήσουμε, στην Αθήνα ο κύριος Δούκας. Σε πάρα πολλές περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη. Σας είπα προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ. Προερχόμενους. Άνθρωποι που στα ψηφοδέλτια τους έχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, στηρίζονται από δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ προφανώς και από ευρύτερες δυνάμεις. Αλλά είναι αυτοδιοίκηση. Και για να κλείσουν τα απάντηση σας, κύριε Τάκη, ο κύριος Δούκας έκανε μια συνάντηση αυτοδιοικητικού χαρακτήρα. Άρα δεν θα έχουν βάλανε, συμφωνήσανε, του είπε ο κύριος αντίστοιχη με αυτή του κύριου Κασελάκη, ότι στηρίζεται τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Δούκας με τον κύριο Ζαχαριάδη συζητήσανε. Του βάλε ο κύριος Ζαχαριάδης τρία ζητήματα, αν δεν κάνω λάθος, πολιτικά. Συμφώνησαν σε αυτά και ο κύριος Δούκας. Η συμφωνία λοιπόν ήταν πολιτικού, αυτοδιοικητικού
χαρακτήρα. Σε συνολικό πανελλαδικό επίπεδο θα υπάρξει μία αντίστοιχη δήλωση του κυρίου Κασελάκη από τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου υπάρχει υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς τον στηρίζουμε. Δεν βλέπω τις προϋποθέσεις να γίνει αυτό και δεν βλέπω μάλλον και τους δήμους ώστε αυτό το πράγμα να γίνει. Καθαρία πάμε, Ελένη. Γιατί? Για πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Δηλαδή, αν χρειαστεί, θα σας απαντήσω. Βλέπω από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ μία δυστοκία, η οποία έχει ξεκινήσει από την απλή αναλογική, μην πάμε εκεί, αλλά θα περίμενε κάποιος ότι τη συγκεκριμένη στιγμή σε αυτοδιοικητικές εκλογές, ακριβώς επειδή έχουν έναν άλλο χαρακτήρα, αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, ακριβώς, το απόλυτα. ΠΑΣΟΚ, θα έκανε μία κίνηση προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που έχετε κάνει ολόκληρη συζήτηση με τον Δημήτρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Για πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Ναι, ένα λεπτό να θέλω να πω ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις κρίνονται πραγματικά κατά περίπτωση. Και όπου υπάρχουν άξιοι δήμαρχοι, άξιοι υποψήφοι, οι οποίοι αξίζει πραγματικά να στηριχτούν ώστε να ανατραπεί ένας δήμαρχος ο οποίος πιθανόν να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα υπάρχει χρήσμα. Δεν βρίσκεται κανέναν άξιο. Να τον προτείνετε και να δούμε την περίπτωση ποια είναι, τι εκπροσωπεί, τι πρόγραμμα έχει και να γίνουν οι συμφωνίες. Και κλείνω εδώ, κύριε Πιέρη, για να φάω το χρόνο. Όλα αυτά πάει, θα πάει υπάρχει αυτή η εβδομάδα. Μα δεν θα ασχοληθεί τώρα με τους μικρούς δήμους, ξέρετε, κύριε Τάκη. Θα τα κάνουν οι αυτοδιοικήσεις. Έχουμε από κάτω οι συμφωνίες να γίνουν από κάτω από τη βάση. Και αν υπάρχουν τα κριτήρια, να προχωρήσουν. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Καταλαβαίνετε για το πολιτικό. Κεντρικές συμφωνίες κορυφής δεν πρόκειται να υπάρξουν αυτό, γιατί υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν ξέρουμε και τι εκπροσωπεί τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πάμε έχουμε λίγο τώρα στο αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, σε αυτό το αιματοκύλισμα το οποίο εξελίσσεται. Και βλέπω την ίδια ώρα ότι έχουμε και κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στο πολεμικό ναυτικό με τη φρεγάτα Ψαρά στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με πλοία του ΝΑΤΟ. Υπάρχει το μήνυμα Biden που λέει ότι η Χαμάς θυμίζει ISIS, φάζει μωρά, βιάζει γυναίκες, δεν υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχουμε ένα και τώρα έχει δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις από το έδαφος της Συρίας. Ακριβώς. Ο Ισραηλινός στρατός. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει κλιμάκωση και κανείς δεν ξέρει πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να πάρω ένα σχόλιο και από τους τρεις σας. Κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση, ΠΑΣΟΚ και τα τρία κόμματα, η Νέα Δημοκρατία κυβερνά. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν πολύ μεγάλη κυβερνητική εμπειρία, το ΠΑΣΟΚ ακόμα μεγαλύτερη. Θέλω να καταλάβουμε αν στα τέτοια ζητήματα εξωτερικής πολιτικής η λεγόμενη εθνική γραμμή υπάρχει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω παρακολουθήσει, κύριε Βρετάκο, πολλά στελέχη κυβερνητικά να κάνουν αντιπαράθεση με άλλους συναδέλφους τους, για παράδειγμα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για το πώς τοποθετεί τη χώρα μας σε αυτή τη μετοπική σύγκρουση που υπάρχει σε εξέλιξη. Θα ήθελα να μας πείτε, η ελληνική πλευρά παίρνει με σαφήνεια θέση υπέρ του Ισραήλ, πρώτον, και δεύτερον, ποια είναι η επόμενη μέρα? Εμείς μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε συνδρομή ή συμβολή αμυντική, επιχειρησιακή, αν χρειαστεί. Πώς στεκόμαστε ακριβώς δίπλα στο Ισραήλ? Κοιτάξτε, γενικότερα τα εθνικά θέματα για μένα είναι πολύ ευαίσθητα. Αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή και ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα πιο επίσημα χείλη, να το πω έτσι, είναι ότι καταδικάζουμε και νομίζω όλοι και στο πάνελ και οποιοδήποτε άνθρωπος νοήμων καταδικάζει τις ενέργειες αυτές που γίνανε απέναντι σε αμάχους, βιασμούς γυναικών, απαγωγές, μια γενικευμένη αιματοχυσία που πραγματικά σοκαρισμένοι βλέπουμε πράγματα που είναι αποτρόπαια. Σε όλα αυτά είμαστε απέναντι και πραγματικά καταλαβαίνουμε και το δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι σε μια τέτοια επίθεση η οποία δέχεται. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει σε διεθνές επίπεδο, σε αυτό νομίζω το πρώτο που είπα πρέπει να είμαστε όλοι σύμφωνοι. Το τι θα γίνει σε διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο των διεθνών συμμαχιών που έχει η χώρα μας, γιατί σας θυμίζω ότι έχουμε και μια αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ, η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί και τι επεκτάσεις μπορεί να έχει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω και δεν είμαι και αρμόδιος και δεν καταλαβαίνω. Κάτι που θα μπορούσα να το πω. Και ξέρω ότι κανείς δεν μπορεί να δώσει την απάντηση και δεν θα την έδωσε κάτι τηλεοπτικό πάνω. Εγώ μιλάω για την πολιτική θέση. Η πολιτική θέση είναι διατυπωμένη όπως την έχει εκφράσει και ο Πρωθυπουργός. Ισραήλ αυτή τη στιγμή για τους προφανέστατους λόγους ότι δέχτηκε μια αιματοχυσία άνευ προηγουμένου, μπαίνοντας άνθρωποι σε ένα πάρτι, σκοτώνοντας αμάχους. Είδαμε εικόνες που πραγματικά εγώ σοκαρίστηκα που τις είδα, οι οποίες αποτελούν για μένα εγκλήματα πολέμου. Αυτά λοιπόν τα καταδικάζει και η διεθνής κοινότητα. Βλέπουμε ότι και η Ατλαντική Συμμαχία και η Ευρώπη και όλοι οι συμμαχοί μας, ας πούμε, τα καταδικάζουν. Το ίδιο στο ίδιο μήκος κινούμαστε και εμείς. Ναι. Τώρα, είναι θλιβερό που γίνεται μια κλιμάκωση στην περιοχή. Δεν ξέρουμε τι επεκτάσεις μπορεί να έχει. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε μια σοβαρή εθνική γραμμή και νομίζω ότι σε αυτό τουλάχιστον τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, να το πω έτσι, είμαστε κοντά. Κύριε Σαρακιώτη.
Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία νομίζω ήταν ξεκάθαρη. Καταδικάσαμε την εισβολή στο Ισραήλ των πολεμιστών της Χαμάς και από την άλλη ζητούμε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όταν δεν εφαρμόζεται... Που σημαίνει? Υπάρχουν αποφάσεις από το Camp David του Όσλο του 1978 του 1993 που αναφέρουν την δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Εντάξει, τώρα είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Ενώ ότι εδώ έχουμε... Είμαστε πολύ μακριά, κύριε Πιέρο, αλλά όταν δεν εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο, αυτές τις αποτρόπες εικόνες βλέπουμε. Και αποτροπιασμό πρέπει να μας προκαλούν είτε προέρχονται από δολοφόνους της Χαμάς, είτε από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Όταν ισοπεδωθεί τις επόμενες μέρες, όπως φαίνεται, η λωρίδα της Γάζας, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε βλέποντας ανθρώπους διαμελισμένους και μια ολόκληρη περιοχή να ισοπεδώνεται. Όταν δεν εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο. Θεωρείτε ότι κακώς παίρνει θέση η κυβέρνηση υπέρ του Ισραήλ, στο ΣΥΡΙΖΑ? Σας λέω και πάλι ότι καταδικάσαμε και εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ήταν αυτονόητο και είναι δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί. Από εκεί και πέρα, η βία είναι δεδομένο ότι φέρνει βία. Όταν ζουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες εξαθλίωσης, είναι το αποτέλεσμα θα είναι να ηγκετοποίηση, η ριζοσπαστικοποίηση και είναι δεδομένο όταν βλέπουμε επιθέσεις της Χαμάς με τόσο υπερσύγχρονα μέσα να υπάρχουν και άλλες χώρες και τρίτες δυνάμεις. Άρα η σύραξη φαίνεται ότι θα γενικευθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει τη χώρα μας και για το ζήτημα του μεταναστευτικού το οποίο θα ακολουθήσει όπως φαίνεται. 2 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια ακτίνα 40-50 χιλιόμετρα μήκος και 2 χιλιόμετρα πλάτος, αντιλαμβάνεστε ότι θα προσπαθήσουν να φύγουν προς την Αίγυπτο, όπως φαίνεται. Το ερώτημα είναι, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της χώρας μας, ο Πρωθυπουργός, λέει στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα έτσι κατανοητό. Αν εσείς ήσασταν κυβέρνηση, θα λέγατε ακριβώς το ίδιο ή θα το λέγατε κάπως διαφορετικά? Όχι, όπως το είπαμε στην επίσημη μας ανακοίνωση, το ίδιο θα λέγαμε. Δέχτηκε μια παράνομη επίθεση από τη Χαμάς το Ισραήλ, οπότε στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ. Από εκεί και πέρα πρέπει να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι η επιθυμία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό που ερίζουν διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες έχει συνενέσει και το Ισραήλ. Έτσι κι αλλιώς οι προσπάθειες για καλές σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ ξεκίνησαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τετραμερείς, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, αναβαθμίστηκαν οι σχέσεις των χωρών. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον κύριο Γλαβίνα. Εντάξει, κύριε Πιέ, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Εικόνες πατεράδων και μανάδων να κλαίνε με νεκρά παιδιά στα χέρια τους και από τις δύο πλευρές είναι νομίζω συγκλονιστικές. Δυστυχώς φαίνεται, εμείς καταδικάσαμε απερίφραστα την επίθεση της Χαμάς. Νομίζω η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη σχετικά, νομίζω και έχει ανοίξει σιγά-σιγά για ποιο λόγο το κάνει η Χαμάς, τι κρύβεται από πίσω. Είναι δεδομένο ότι αυτό δεν εκφράζει το σύνολο του Παλαιστινιακού λαού αυτού του είδους οι επιθέσεις. Από εκεί πέρα, ο κίνδυνος μιας γενικευμένης σύραξης είναι προφανής. Εμπλέκονται και γύρω χώρες σιγά-σιγά, ο Λίβανος και άλλες χώρες. Και πρέπει να δούμε και το ρόλο του Ιράν, που όπως φαίνεται έχει κάποια σχέση. Δεν έχει κάποια σχέση. Προμήθευσε όπλα, δεν προμήθευσε. Νομίζω εδώ πέρα δυστυχώς πηγαίνουμε σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Η περιοχή μας, και αυτό πέρα μας αφορά εμάς, γιατί είναι ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής που ακουμπά και τα εθνικά ζητήματα. Δεν είναι ένα εθνικό θέμα αυτό. Προφανώς είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Η περιοχή μας φλέγεται και πάλι. Μην ξεχνάμε το τι συμβαίνει στο Κωσυφοπαίδιο, που και εκεί έχουμε τα ζητήματα. Η Ουκρανία επίσης. Ακόμα ο πόλεμος βρίσκεται, εξελίσσεται. Άρα νομίζω το διεθνές σκηνικό βρίσκεται σε μια έντονη περιδίνηση. Με ενδιαφέρει να καταλάβουμε βασικά. Ξαναλέω, εκπροσωπείτε 3 μεγάλες πολιτικές δυνάμεις θεσμικά. Και θέλω να καταλάβουμε αν η άποψη της κυβερνήσεως, η τοποθέτηση αυτή είναι ενιαία. Δηλαδή θα ήθελα να μου πείτε και εσείς το ίδιο ερώτημα που έκανε ο κ. Σαρακιώτη. Αν λέτε ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ή αν υπάρχει μια άλλη ανάγνωση και το Πασόκ εργάστηκε και η τελευταία κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου εργάστηκε για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Ο κ. Στάκης, θα θυμάται καλύτερα. Ενισχύσαμε πολύ τους δεσμούς μας με το Ισραήλ και πολύ καλά κάναμε. Από εκεί πέρα όμως η καταδίκη είναι απόλυτη για τις δράσεις της Χαμάς. Νομίζω αυτό δεν τίθεται υπό συζήτηση. Από εκεί πέρα, στα πλαίσια και του διεθνούς δικαίου, το Ισραήλ, όπως φάνηκε, προβαίνει σε ένα δίκαιο αίτημα άμυνας. Και από εκεί πέρα όμως πρέπει και το Ισραήλ να σεβαστεί και τα όποια δικαιώματα των αμάχων
και τις, όπου με βάση το διεθνές δίκαιο απαγορεύεται ο απόλυτος αποκλεισμός της Γάζας. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν πρόσβαση σε φάρμακα, σε νερό κτλ. Και να προστατευτούν όσο δυνατόν περισσότεροι άμαχοι. Πέρα από αυτό το τραγικό που ζούμε σε επίπεδο ιδεολογικοπολιτικής σύγκρουσης, θεωρείτε ότι αυτό που έγινε στη Γαλλία μεταξύ της αριστεράς και των σοσιαλιστών, με τον κύριο Μελανσό να παίρνει θέση υπέρ της Χαμάς και τους σοσιαλιστές να αντιδρούν κατά αυτόν τον έντονο τρόπο, μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες χώρες? Δηλαδή να έχουμε μια σύγκρουση αριστεράς και σοσιαλισμού για το αν η Χαμάς είναι καλή κακή? Στην Ελλάδα πάντως δεν έχουμε κόμμα το οποίο να έχει πάρει θέση υπέρ της Χαμάς. Δεν υπάρχει, γιατί ήταν πολύ ακραίο αυτό που έγινε. Εντάξει, ο κύριος Μελανσόν άλλος είναι συνηθισμένος να παίρνει ακραίο, είναι συνηθισμένο να ακούμε να λέει ακραίες θέσεις, και σε πολλά άλλα ζητήματα έχει θέσεις οι οποίες δεν θα τις βρίσκαμε εύκολα σε ευρωπαϊκό κόμμα το οποίο υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες και τις ευρωπαϊκές αρχές. Νομίζω πάντως, δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα, κύριε Τάκη, θα έχουμε τέτοιου είδους διαφωνίες. Και τα τρία κόμματα ομονοούμε, τουλάχιστον έχουμε μια. Καλά, δεν έχουμε κοινή... τρία κόμματα στην Ελλάδα, έχουμε και άλλα. Τα τρία που είμαστε παρόντες. Θα ήθελα να πω ένα σχόλιο και από τους τρεις σας. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινωνικό και το οποίο. Όχι μόνο όσοι είναι γονείς, όσοι έχουν επαφή με μικρότερα παιδιά, αλλά μαθητές ή ακόμα και εφηβούς. Έχουν κάποια αντανακλαστικά και αναφέρομαι στις δηλώσεις του κυρίου Μπέου. Ο κύριος Μπέος δεν είναι μια καρικατούρα τηλεοπτική, είναι ένα πρόσωπο πολιτικό, ένας άνθρωπος με θεσμικό ρόλο, ο οποίος διαρκώς εκπέμπει ομοφοβικά παραλυρήματα. Δεν έχει σημασία που αυτά απευθύνονται στον κύριο Κασελάκη και τα γνωρίζουμε, γιατί είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει σημασία γενικότερη, γιατί θα μπορούσε στη θέση του κυρίου Μπέου να είναι κάποιος άλλος ή να απευθύνεται σε κάποιον που δεν έχει τη δυναμική του κυρίου Κασελάκη ή την προβολή ώστε να απαντήσει. Θα ήθελα να μου πείτε και οι τρεις, και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Βρετάκο, πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Η υπόθεση πλέον οδηγείται στην δικαιοσύνη. Ωστόσο, βλέπουμε ότι παίρνει έκταση και ότι ο κύριος δεν αναθεωρεί τις θέσεις του αυτές. Κοιτάξτε, τώρα εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος που πραγματικά είμαι πάντα απέναντι και διαχρονικά και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω και η παραταξή μου σε τέτοιες αντιλήψεις. Είναι κάτι το οποίο το καταδικάσαμε σε όλους τους τόνους και κεντρικά και όλοι οι βουλευτές οι οποίοι και οι υπουργοί κεντρικοί. Το καταδικάζω και εγώ με τη σειρά μου. Δεν μπορεί να γίνονται λεκτικές τέτοιες επιθέσεις. Είναι σαν λεκτική βία. Είναι κάτι το οποίο ορθώς, κατά την άποψή μου, επιλήφθηκε η δικαιοσύνη και θα δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Είναι κάτι καταδικαστικό. Δεν νομίζω ότι έχει αστερίσκους, ούτε χρειάζεται. Θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βρετάκο. Πάρα πολύ, ναι. Στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Μπέου υπάρχουν στελέχη αρκετά της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, του Βόλου δηλαδή, τα οποία έχουν εκλεγεί. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης σήμερα είπε ότι αν εγώ ήμουν στέλεχος στο ψηφοδέλτιο Μπέου και άκουγα αυτά που έλεγε, θα έφευγα από το ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουν κάποια στελέχη αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης? Δεν γνωρίζω ακριβώς τη σύνδεση του ψηφοδέλτιου του κύριου Μπέου. Είναι τέσσερις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας παρελθόντων ετών, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Mm-hmm. Και άλλα στελέχη. Αυτό ο πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ο κύριος Μπέος δεν είχε ποτέ κάποια επίσημη στήριξη, ούτε τώρα. Όχι, δεν λέω για τη στήριξη. Λέω αν αυτά τα στελέχη που είναι στη Νέα Δημοκρατία μετά τις δηλώσεις του κύριου Μπέου θα πρέπει να διαχωρίζουν τη θέση τους. Αυτό ρωτώ. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούνε. Βέβαια δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο του κύριου Μπέου με πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Ούτε τους είπε η Νέα Δημοκρατία. Όχι, προφανώς, αλλά είναι πραγματικά στελέχη. Και εγώ θα ήμουν αν ήμουν σε κάποιο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο, θα είχα φύγει. Θα είχατε φύγει. Άρα είστε και εσείς στη γραμμή του κυρίου Κακλαμάνη. Πολύ καλά. Το λέω, είναι σωστό αυτό. Είναι μια άποψη ιδεολογική, κεντρική. δεν πιστεύουμε σε κανένα διαχωρισμό των ανθρώπων. Είναι πολύ θετικό αυτό που λέτε, ότι θα είχατε φύγει. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτική που εφάρμοσε τα τελευταία 4 χρόνια και για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά και γενικότερα για τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Προφανώς είναι μια προοδευτική πολιτική, δεν υπάρχει αμφιβολία. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία όλο αυτό. Είναι θετικό αυτό που λέτε, ότι θα είχατε φύγει. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον κύριο Σαρακιώτη. Προφανώς αφορά τον πρόεδρο σας, τον κύριο Κασελάκη, αλλά έχει μια κοινωνική προέκταση αυτό. Ακριβώς. Και αν πράγματι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται απέναντι στην αντίπερα όχθη από τις δηλώσεις του κυρίου Μπέου, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, ας διαγράψει τα στελέχη της τα οποία στελέχασαν το ψηφοδέλτιο. Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, παρέστησε προεκλογική ομιλία και ο κύριος Τριαντόπουλος, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, σε προεκλογική ομιλία του κύριου Μπέου. Φαντάζομαι δεν ήταν περαστικός, πήγε για να υποστηρίξει και να δείξει ότι στηρίζει τον κύριο. Βέβαια, οι δηλώσεις έγιναν μετά. Τον κύριο Μπέου. Άρα ήταν ένας άγγελος ο κύριος. Όχι, Μπέου, βέβαια, καθόλου άγγελος. Την αγιοποίηση. Εννοείται πως όχι. Ένα και πολίτη αρχικά και μετά δύο. Γιατί πραγματικά τώρα, όσοι βρισκόμαστε στο τραπέζι, εκπλαγήκαμε από το δήλωση του κύριου Μπέου. Δεν το περιμέναμε ποτέ ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Μπέου να κάνει μια τέτοια δήλωση. Εντάξει, από τον κόσμο που χειροκροτούσε από κάτω εκπλαγήκαμε. Στη φυλακή ήταν, κύριε Τάκη, κάποια στιγμή. Βεβαίως. Φυσικά.
Οπότε πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αν η Νέα Δημοκρατία πραγματικά βρίσκεται απέναντι, ας διαγράψει τα στελέχη της, τα οποία... Ή να φύγουν τα στελέχη της, όπως είπε ο κύριος Βρετάκος. Αυτό το κάθε στέλεχος θα κρίνει το ίδιο. Το κόμμα κεντρικά, αν πράγματι δεν στηρίζει τον κύριο Μπέο και τις δηλώσεις του, πρέπει να διαγράψει την επόμενη μέρα όσους έχουν στελεχώσει το ψηφοδέλτιο του κύριου Μπέου. Και ας μην πέφτουμε από τα σύννεφα, για τις δηλώσεις του δεν δημιουργήθηκε, δεν παρουσιάστηκε στην πολιτική σκηνή της χώρας μας. Αλλά σου λέει μόνος του, αυτό είμαι, με ξέρετε, άμα σας αρέσει. Θυμίζω ότι ο κύριος Μπέος στο παρελθόν έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας θα κυβερνάει για 40 χρόνια, αν κάνει τα μισά από αυτά που είπε. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Μην το χρεώνουμε ότι είναι στην Νέα Δημοκρατία. Μα και ο Πρωθυπουργός πήγε δίπλα του, φωτογραφήθηκε και είπε... Ο Πρωθυπουργός πήγε... Όλοι περνάνε από το Βόλο όταν πάνε στο Βήμα. Είσαι ο καλύτερος δήμαρχος που θα μπορούσε να υπάρχει. Και δεν το είπε ο κύριος Μπέος, πήγε σε μια φυσική καταστροφή όπου επισκέφθηκε το Δήμο και ήταν ο Δήμαρχος. Ναι, με θαυμασμό για τον κύριο Μπέο. Ναι, όχι, αφού θέλετε να τα θυμίζουμε... Αν θεωρείτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι θαυμαστής του κύριου Μπέου... Να τα θυμίζουμε όλα. Ναι, να τα θυμίζουμε. Αλλά αν θεωρείτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι θαυμαστής του κύριου Μπέου, εγώ διαφωνώ με αυτή. Εγώ έτσι τον είδα και με βάση τώρα, την δήλωση τα ζητήματα του, υπάρχουν. Ο κόσμος αυτό κατάλαβε. Ελάτε κύριε Γλαβίνα, ελάτε. Προφανώς κύριε Βεντράκο δεν είναι θαυμαστής του Μπέου. Τα ερωτήματα όμως είναι αμήλικτα και πρέπει να απαντήσετε. Πώς γίνεται και πραγματικά απέναντι σε αυτές τις χυδαίες και μετικές δηλώσεις του κυρίου Μπέου που γνωρίζαμε το παρελθόν του. Πείτε μου για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Δήμος Βόλου είναι ο πέμπτος ή ο έκτος μεγαλύτερος. Ο Βόλος είναι. Ποια χώρα είναι, ποια σειρά κατάταξης της χώρας. Είναι στην Πεντάδα. Είναι στην Πεντάδα. Ναι. Πείτε μου άλλον Δήμο στη χώρα στην οποία η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πω. Δεν μου πείτε δεν έδωσε στηρίξεις. Δεν είχε εκπρόσωπό της. Μία θα μου πείτε. Και περιμένω την απάντηση. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω. Ο Βόλος. Εσείς ξέρετε τους λοιπόν, Δήμους και τους 300. Μιλάω. Εγώ είπα για τις 10 μεγάλες. Σας πω είπα για τις 10 μεγάλες πόλεις. Αν τις αριθμίσουμε, θα μου πείτε όλους τους ψηφίους της Δημοκρατίας. Έναν-έναν. Εκτός από το Βόλο. Τι είπε σήμερα ο κύριος Κακλαμάνης. Ότι κακώς δεν δώσαμε χρήσμα και δεν κατεβάσαμε δικό μας υποψήφιο στο Βόλο. Γιατί δεν συστρατεύτηκε να δείξει την πράξη αντίστασης, γιατί είναι μια δημοκρατική πράξη αντίστασης να απαντήσεις και να ταχθείς ενάντια σε έναν άνθρωπο ο οποίος λούζει κόσμο, βρίζει, χειροδικεί, κάνει τα μοίρια όσα. Ουσιαστικά με έναν, εγώ θα το πω, με έναν υπόκοφο χρυσαυγητισμό, γιατί αυτές είναι μέθοδοι που χρησιμοποιούν δυστυχώς ακροδεξιοί, το να βρίζεις, να τραμπουκίζεις και να έχεις το επιχείρημα των καθαρών χεριών και ότι εγώ κάνω δουλειά. Ξέραμε και άλλους που κάναν δουλειά, κύριε Πιέρο, στα παλαιότερα χρόνια, που λέγανε υπήρχε το επιχείρημα, μα κάνανε δουλειά. Και η Χούντα έκανε δουλειά, μας λέγανε όταν ήμασταν μικροί και το ακούγαμε στα χωριά. Είμαι σίγουρος, κύριε Άρα... Χρήστο, ανεξάρτητα από τις στρατηγικές, ότι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Κασελάκης, ούτε ο Ανδρουλάκης έχουν καμία σχέση με την πολιτική. Συμφωνώ απόλυτα. Και την η κριτική μου είναι. Συμφωνώ δηλαδή, απόλυτα τώρα, σε αυτό και δεν αμφισβητώ τον κύριο Μητσοτάκη, το είπα από την αρχή άλλωστε. Η ερώτησή μου είναι σε αυτό που είπε και ο κύριος Σουστάκης. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν στήριξε υποψηφιότητα απέναντι στον κύριο Μπέο. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Μα πήρε 56%. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 38%, δεν ξέρω πόσο παίρνει στο Βόλο. Άρα το ψήφισα παραπάνω. Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Την προηγούμενη φορά είχε κατεβάσει και πήρε το ίδιο ποσοστό. Επίσης θα διαφωνήσω. Να. Γιατί τώρα δεν έδωσε τη μάχη ενάντια στο φαινόμενο αυτό, το οποίο δυστυχώς προκαλεί διάβρωση και διχάζει την κοινή γνώμη. Και δεν είναι πια ένα ζήτημα του Βόλου, κύριος Πάντως έχει και στελέχη. Είναι πανελλαδικό ζήτημα. Στελέχη του Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Συμφωνώ και τον καταδικάσαμε όταν πήγε η συγκεκριμένη κυρία από την πρώτη στιγμή και δεν πρέπει να έχει θέση, όπως είπε και σωστά ο κύριος Βρετάκος, να μην έχουν θέση οι κύριοι. Το πόσο πολύ σωστά. Κύριε Πιέρο, ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Επειδή όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική ακούμε τα πάντινα, να πω και ένα σχόλιο για τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας κτλ. Με χαρά πάρα πολλές εκπομπές υποδέχθηκαν τον κύριο Μπέο προεκλογικά. Δεν είδα, και διαψεύστε με αν δεν κάνω λάθος, τον αντίπαλο του κύριου Μπέου να βγαίνει σε ένα τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας. Ο κύριος Μπέος που πουλούσε με τα παραλυρήματά του, δινόταν βήμα σε πρωινές, μεσημεριανές, βραδινές εκπομπές. Τον αντίπαλό του δεν τον είδαμε ποτέ σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό, κύριε. Θα συμφωνήσω. Καλά κάνετε και το λέτε. Όπως οι πολιτικοί δεν έχουν το αλάθητο, εγώ τουλάχιστον δεν διεκδικώ το αλάθητο για τους δημοσιογράφους και κανένας μας εδώ και έτσι είναι. Θα επιθυμούσαμε, κύριε Πιέρο, πραγματικά η Νέα Δημοκρατία να έχει συνταχθεί και με το Πασό και με το ΣΥΡΙΖΑ που στήριξαμε τον ίδιο υποψήφιο, έναν άξιο άνθρωπο, απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Γιατί πια έπρεπε πραγματικά να συμπαραταχθούν οι δυνάμεις απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, πάντως τώρα Κυριακή κοντή γιορτή, θα δούμε και τι αποτελέσματα θα βγάλουν οι κάλπες. 13 στα 13 είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, κύριε Βρετάκο.
Εντάξει, δεν ξέρω αν θα έχετε 13 στα 13. Πάντως, για σας, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η μάχη είναι πολιτική. Δηλαδή, η καταγραφή που θα γίνει τουλάχιστον στις περιφέρειες θα επιβεβαιώσει ή θα διαψεύσει. Το είπαμε, νομίζω, και προεκλογικά. Άρα, λοιπόν, το αποτέλεσμα μπορούμε να το μεταφράσουμε και με το εκλογικά. Θεωρώ ότι το 13 στα 13 θα είναι εφικτό. Σας είπα, υπάρχει πανστρατιά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και γενικότερα στα στελέχη μας, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια μάχη που θα τη δώσουμε μέχρι την Κυριακή και πιστεύω ότι θα επιτευχθεί ο στόχος. Τώρα, αν δεν επιτευχθεί και χάσουμε και μία-δύο περιφέρειες, σημαίνει ότι πιάσαμε το στόχος στο 80%, ας το πούμε. Πραγματικά όμως, σας ξαναλέω ότι το συμπέρασμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να δίνει σοβαρές προτάσεις, είτε αυτό λέγεται κυβέρνηση, είτε αυτό λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα των πολιτών. Το κέρδος είναι ότι με τους περιφερειάρχες μας την επόμενη μέρα, και αυτό είναι κάτι που καλό και τους πολίτες που θα προσέχουν τις κάλπες να το σκεφτούν, θα μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλά για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα πολύ μεγάλα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ, γιατί πραγματικά αυτό είναι το στοίχημα. Και γι' αυτό και οι πολίτες δώσαν και τόσο μεγάλα ποσοστά στα στελέχη μας όπου τα στηρίξαμε. Λοιπόν, εξίσου σύντομα, κύριε Σαρακιώτη και κύριε Γλαβίνα, θα ήθελα να μου πείτε στόχο για την Κυριακή, κύριε Σαρακιώτη. Το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, στόχο. Να κερδίσουμε όσους δήμους στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν βρεθεί στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το πάθημα του 2019 δεν έγινε μάθημα. Δεν εργαστήκαμε όσο θα έπρεπε. Το να στήσει ένα συνδυασμό σε μια περιφέρεια ή σε ένα μεγάλο δήμο δεν είναι δουλειά ούτε 6 μηνών ούτε ενός έτους. Πρέπει 2-3 χρόνια νωρίτερα να υπάρξει εργασία. Δυστυχώς δεν το πράξαμε αυτό και τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα μπορούσαμε να κρυφτούμε πίσω από κάποια παραδείγματα, ας πούμε στη στερεά Ελλάδα, πετύχαμε 25%. Να κρυφτούμε πίσω από κάποιους υποψηφίους που δώσαμε το χρήσμα. Και πέτυχαν ή τη στήριξη. Και πέτυχαν. Θεωρώ όμως ότι το γενικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι θετικό για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ευτύχημα είναι ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας φάσης ανασυγκρότησης. Οπότε και ο νέος πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, θα λάβει σοβαρά, είναι δεδομένο, τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών και θα είναι ένας από τους πρώτους τομείς που πρέπει και ο ίδιος και το υπόλοιπο κόμμα να εργαστούμε με πολύ περισσότερη σοβαρότητα την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι έχουμε έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δεύτερο γύρο. Εμείς θέλω να πω σε πάρα πολλούς δήμους υποψήφοι προερχόμενοι, όχι με τη στήριξη, γιατί όπως ξέρετε δώσαμε στήριξη επίσημη, προερχόμενοι από το χώρο μας, από το ΠΑΣΟΚ, διεκδικούν τους δημαρχιακούς στόχους. Θεωρώ ότι τουλάχιστον περισσότεροι από 70, 80, ενδεχομένως και 90 δήμαρχοι θα προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την παράταξή μας και προφανώς η μητέρα των μαχών θα είναι στην Αθήνα. Καλούμε τους πολίτες να δουν αύριο και τη συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Μπακογιάννη και στον κύριο Κουκάπη, που θα έχει ενδιαφέρον, να ακούσουν τις θέσεις, να ακούσουν τις απόψεις. Νομίζω οι Αθηναίοι, όσοι ζουν, δεν είμαστε εμείς δημότες Αθηναίων, αλλά ουδείς είναι ευχαριστημένος με κοστοβόρα, ας το πούμε, σχέδια όπως έγινε η Πανεπιστημίου, στην οποία δυστυχώς πλήρωσαν πάρα πολλά οι δημότες, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πενιχρό. Το πλαίσιο σε αυτό, λοιπόν, αξίζει τον κόπο αύριο να ακούσουν τους δύο υποψηφίους και να αποφασίσουν την Κυριακή. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βρετάκο. Ευχαριστούμε, κύριο Βρετάκο. Τον κύριο Σαρακιώτη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε. Σαρακιώτη και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.